Επτά μνηστήρες παρέμειναν στη διεκδίκηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας μετά την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Ενωμένονται οι σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως για τον περιορισμό σε 4 των σταθμών πανελλαδικής εκπομπής. Ανακοινώθηκε ότι στην κούρσα διεκδίκησης παραμένουν η Αντένα, Star, Sky, Alpha, Epsilon και οι εταιρείες TPK συμφερόντων Καλογρίτσα και Alter Ego συμφερόντων Μαρινάκη. Όλα αυτά ενώ εκκρεμούν προσφυγές στη δικαιοσύνη για ακύρωση του διαγωνισμού. Τέτοιες προϋποθέσεις που στην ουσία λειτουργούν ως κρατικοί περιορισμοί ανταγωνισμού, δηλαδή πόσοι θα συμμετέχουν στην αγορά, είναι από νομική άποψη και μάλιστα την άποψη του κοινοτικού δικαίου εθνησυγενής. Εκτός διαγωνισμού μένουν το Μέγκα και οι εταιρείες Ντιμέρα συμφερόντων Σαβίδη και ITV Κυπριακών συμφερόντων λόγω ελλείψεων απαραίτητων στοιχείων και παραστατικών. Η Επιτροπή μελετά αν θα δοθεί ευκαιρία να καλυφθούν τα κενά στους φακέλους που απορρίφθηκαν. Μετά από 27 χρόνια κυρίαρχης παρουσίας και πολυσχηδούς προσφοράς, η εταιρεία τηλέτυπος ΑΕ κρίθηκε από καινοφανή όργανα στάσιμη. Λάθος, εθελοτυφλία ή σκοπιμότητα άραγε. Να μην δοθούν οι άδειες αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμήματος, ζητά ο Κώστας Χρυσόγονος. Δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά οικονομικά τα κριτήρια. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια, τα οποία να θωρακίζουν το δημόσιο βίο της χώρας. Παραβλέποντας τις αιτιάσεις των πλέον έγκριτων νομικών για τον παραγωνισμό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, του μόνου αρμόδιου για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών, ο πρόεδρος της Βουλής δηλώνει ότι πρέπει να συσταθεί το Συμβούλιο, αφού όμως δοθούν οι άδειες από το διαγωνισμό που τρέχει η κυβέρνηση. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση αμέσως ύστερα όμως να προχωρήσουμε και σε μια συνενετική πρόταση για το θέμα του ΕΣΟΡΟΥ. Δεδομένη πάντως είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού που αναμενόταν στις 17 Αυγούστου, καθώς ελλείψη ενδιαφερομένων κρίθηκε άγωνος και επαναπροκυρήσεται ο παράλληλος διαγωνισμός για την εταιρεία που θα αναλάβει την ηλεκτρονική δημοπρασία κατακύρωσης των 4 αδειών εθνικής εμβέλειας.